Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν τα αρχίζω τη συνέντευξη αυτή με ευχές για αυτό το παιδί του, την ανόρθωση να γυρίσει όσο πιο γρήγορα μπορεί να είναι μαζί στα γήπεδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερο που θέλω να πω ότι παρόλο ότι είναι σίγουρα μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, το αν πίστευσα πάρα πολύ, αλλά μου έχουν αποδείξει οι φίλαθλοι ότι σήμερα ήρθανε και μας βοηθήσανε πάρα πολύ μέχρι το τελευταίο λεπτό, πάρα μεγάλη απογοήτευση που έχουν και θέλω να σου πω μπράβο τους και αρχίζουν ό,τι καλύτερα. Δεν είναι κάτι που ούτε είμαι άνθρωπος που θέλω να πω ότι θέλω να φτιάξω κάτι άλλο για κάποια πράγματα, για το παιχνίδι, αλλά είναι πραγματικά δείχνουν ότι αγαπάμε την ομάδα και θα τους παρακαλέσω σε αυτές τις δύσκολες περίοδους που δεν κρυβόμαστε και δεν θέλω να κρύβομαι. Ποτέ δεν κρύβομαι που είμαι άνθρωπος που πάντα τα λέω αυτά την αλήθεια, ότι να είναι δίπλα στην ομάδα γιατί περνάμε πάρα πολύ δύσκολες περίοδες. Για το παιχνίδι, ειλικρινά περίμενα την αντίδραση μετά από αυτές τις τρεις ήττες. Είχαμε συνεχόμενα τέσσερα ντέρμπι. Γεγονός είναι και αλήθεια είναι ότι σε τέσσερα παιχνίδια έχουμε δεχτεί τόσα γκολ και δεν έχουμε πετύχει ούτε ένα γκολ. Αυτό από το μόνο του λέει ότι σχόλιο δεν χρειάζεται να τα πω, αλλά σίγουρα από εμένα θα το περιμένετε να πω, γιατί και μόνο γιατί εγώ είμαι πρώτος και υπεύθυνος για όλα αυτά. Δεν το περίμενα ειλικρινά, αν μπορούσαμε να πούμε κάτι για κάποια παιχνίδια, αλλά περισσότερο ήταν ότι τα είπαμε. Περίμενα ειλικρινά ότι τα είχαμε αντίδραση, ότι τα είχαμε τέλεση, ότι δουλέψαμε δύο εβδομάδες μαζί και δεν μπορώ να το εξηγήσω και είναι σίγουρο ότι πρέπει να λίγο και να ηρεμήσω. Να δω αύριο είναι η επόμενη μέρα, να δούμε τι είναι αιτίες. Μάλλον είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου, αλλά αυτά που είναι πραγματικά σε αυτή τη σχέση με τέσσερις συνεχόμενες νίκες, ήττες, συγγνώμη, με τα ντέρμπι, με την εικόνα αυτή, είναι σίγουρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, τι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν είναι τέση τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί και είναι, ακόμα είναι το παιχνίδι που τελείωσε μόλις, ότι έχουμε πει κάτι, δουλέψαμε κάτι, όλα μου δείχνουν στην προπόνηση ότι κάπου θα είμαι αξιόδοξος όταν έρχεται παιχνίδι. Έχουμε και αυτά που είναι την αντίδραση, αυτά που δεν λέω μόνο την αντίδραση από τις ήττες που έχουμε πει. Έχουμε αντίδραση μέσα στο παιχνίδι ένα λεπτό. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Σήμερα είχαμε, ας το πούμε, μία γραμμή και όταν δεχόμαστε εγώ και όταν ο ΒΑΡ τον ακυρώνει, εκεί που έπρεπε να μας λίγο εψυχώσει, να πάμε μπροστά, να πάρουμε το εγωισμό, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Σε μία λέξη, όλες τις μονομαχίες από την πλευρά την ανόρθωση προς το μπροστά τους έχουμε χάσει. Όλες τις μονομαχίες μπροστά από τους παίκτες της ανόρθωσης και το τελευταίο, τη αμυντική γραμμή, δεν κερδίσαμε καμία. Για δεύτερες μπάλες, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω, γιατί είναι ζήτημα να έχουμε πάρει. Είναι κάτι πράγματα στο ποδόσφαιρο που είναι βάση, είναι βασικά. Κακά τα ψέματα σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι και προπονητής αυτός που μπορεί να τους μάθει κάποια πράγματα. Πάλι σας λέω τι είναι αιτίες. Είναι, θέλω να σας πω, ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος που παρατάω, αλλά πραγματικά για μένα είναι πρώτη φορά στη ζωή μου να έχω σε αυτή τη θέση. Αλλά πιστέψτε με, πρώτη φορά. Υπάρχουν ήττες,
Υπάρχουν νίκες ή και ισοπαλίες. Αλλά αυτό, αντίδραση, έλλειψη προσωπικότητας μέσα στο γήπεδο. Και πρέπει αυτό να το πω, ότι νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Αν έχουμε φτάσει ότι ο Βαλμποένα είναι πιο μεγάλη η προσωπικότητά μας, το παιδί με 30-40 χρονών, και να δείχνει πιο μεγάλη τέληση από τους όλους, νομίζω ότι κάπου δεν πάει καλά. Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι. Συγχαρητήρια στην ανόρθωση. Νομίζω ότι παίξανε, ήρτανε, το θέλανε παιχνίδι όπως είναι κάθε ντέρμπι. Καμία φορά δεν είναι και τόσο, παρότι ήταν και ποιοτικό το παιχνίδι, αλλά καμία φορά, τους έχω πει και στους παίκτες μου, τους λέω, κερδίζει αυτός που θέλει περισσότερο, που παίζει με πάτος, που κερδίζει μονομαχίες, όλα αυτά τα πράγματα που είναι λάθη γίνονται, που κάνει λιγότερα λάθη, εμείς έχουμε κάνει όλα σήμερα ανάποδα και αντίθετα. Τέλος πάντων, τόσο από εμένα. Αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ, θα απαντήσω. Coach, θα πάρω πάσα από τον προπονητή της ανόρθωσης. Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το κλειδί για να πάρει σήμερα την νίκη, είπε να πιέσει ψηλά, γιατί ο Απόλλωνας δημιουργά άνετα παιχνίδι. Όντως, αυτό το πράγμα το είδαμε στα τέσσερα ντέρπι, στις τέσσερις ήττες. Τον αντίπαλο να πιέζει ψηλά, να μην βλέπουμε από τον Απόλλωνα plan B, να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το πρόβλημα, την πίεση δηλαδή του αντιπάλου ψηλά και να μην μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τις αλλαγές, βλέπουμε οι αλλαγές να είναι πανομοιότυπες, περίπου οι ίδιες σχεδόν, σε κάθε αγώνα. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια αλλαγή συστήματος, έτσι ώστε να υπάρξει αυτό το plan B εκεί που δυσκολεύεται η ομάδα. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό θα ήθελα. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι ερώτηση, είναι σωστή αυτό που έχετε ρωτήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν αυτό το... Εμείς εντελώς, αυτό θέλω να σας πω, ότι εμείς το θέλαμε να παίξουμε διαφορετικό παιχνίδι, το θέλαμε να ψάχνουμε τη πλάτη του αντιπάλου, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι δεν μπορούμε να φύγουμε. Ότι... Αν το βλέπετε στατιστική, αν το βλέπετε τα γκολ και ένα και το άλλο, δεν είναι το θέμα ότι εμείς άνετα πιέζουμε. Εμείς θέλουμε, πιέζοντας πίσω, να ανοίξουμε το χώρο από την αντίπαλη πλευρά, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε. Δηλαδή, και εκεί που έχετε δει ότι τα φύγουμε, ότι οι αντίπαλοι μας είναι δάνεινοι. Έλλειψη ταχύτητας, αποφασιστικότητας. Κακά τα ψέματα, όλες τις ομάδες τώρα που παίξαμε, έχουμε παίκτες που είναι βίνγκερ, που κάνουν, που ράνουν, που δριμπλάρουνε, εμείς δεν μπορούμε, ότι είναι, τι είναι, είναι έλλειψη, δεν ξέρω, αποφυσιστικότητας, δεν μπορώ να το πω. Απλά είναι, τι είναι, πλάνο Β, είναι να πάμε, παίζουμε με ψηλές μπαλιές, να πάμε πάλι, έχουμε ψηλές μπαλιές, έχουμε το Πέδρο πάνω, δεν μπορούμε να πάρουμε τη κεφαλιά. Και να παίζουμε και ψηλά, πάλι δεν παίρνουμε τις δεύτερες μπαλιές. Αυτό είναι κάτι που σας έχω πει και προηγούμενο. Θεωρείτε ότι υπάρχει και έλλειψη ποιότητας? Κοιτάξτε, δεν είναι, προσέξτε τώρα. Τώρα να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Λείπει όλα από λίγο. Είναι σίγουρα. Γιατί αν είναι, δεν έλειπε ένα, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ποιες είναι οι αιτίες, τι είναι. Ψαχνόμαστε, κάνουμε. Σας έχω πει ότι εντάξει, κανένα παιχνίδι μπορείς να κερδίσεις και να δημιουργήσεις ευκαιρίες, δεν ξέρω, να έχεις πολλές ευκαιρίες και να χάσεις. Έτσι, με την ΑΕΚ παράδειγμα που παίξαμε, είχαμε πολλές ευκαιρίες με διαφορετικούς παίκτες και το χάσαμε. Απλά έχουμε δείξει ότι στα τέσσερα παιχνίδια τελευταία είχαμε πάρα πολύ ατομικά λάθη, πάρα πολύ ατομικά λάθη που δεν είχαμε πριν, αλλά σίγουρα όταν παίζετε τα ντέρμπι, παίζετε με πιο ποιοτικούς παίκτες από τους αντιπάλους, έτσι δεν είναι? Καμία φορά όταν σε κάποια άλλα παιχνίδια κάνεις λάθος, αλλά δεν τιμωρείσαι. Τώρα σε αυτό το επίπεδο αμέσως έχεις τιμωρία.
και αυτά τα πράγματα ότι το βλέπουμε ότι έχουμε δυσκολίες. Τώρα γιατί είναι δυσκολίες, κάτι τέτοιο είναι σίγουρα είναι αυτά που έχετε πει, είναι όλα από τα όλα και θα συμφωνήσω, δεν είναι το θέμα ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε και τους παίξες και να τους αλλάξουμε και πλευρές και να τους κάνουμε τα πάντα. Απλά είναι κάτι πράγματα που σίγουρα πρέπει να δούμε τι αιτία είναι. Κύριε Μιλογιώβιτς, από αυτά που είπατε καταλάβαμε, εσείς δεν θέλετε να το πείτε, το καταλαβαίνουμε, ότι βλέπετε να υπάρχει θέμα στελέχωσης. Δεν θέλω να το πείτε γιατί είναι δύσκολο να το πείτε. Για την ποιότητα και ξέρω εγώ, μόνο αυτό που είπατε ότι άμα περιμένεις από τον 39χρονο Βαλπουενά να παίρνει την ομάδα στις πλάτες του, κάπως έτσι το είπατε. Η ουσία είναι άλλη. Λίγο πολύ εγώ κατάλαβα ότι βλέπετε ότι στερεί ο Απόλλας σε ποιότητα σε σχέση με τις άλλες ομάδες στα ντέρμπι. Το ερώτημα του Απολλωνίστα, με το υλικό που βρήκατε πριν από 3 μήνες, ο Απόλλωνας που ήταν πρώτος πριν από 4 αγωνιστικές, τώρα πού μπορεί, ποιο είναι το ταβάνι του, ποιο είναι ο στόχος που μπορεί. Για πρωτάθλημα νομίζω δεν μπορεί. Τι μπορεί να προλάβει στο θεσμό του πρωταθλήματος. Εντάξει, από μένα δεν έχετε ακούσει και πριν 4 αγωνιστικές ότι μιλήσαμε και γιατί ήμασταν πρώτοι. Αυτά είναι, εντάξει, είναι κάτι για σας να μιλάτε και είναι σίγουρα ότι είναι, αυτά είναι τα 4 τελευταία παιχνίδια. Τέλος πάντων, παίξαμε εμείς και πριν αυτά τα 4 παιχνίδια, 2 ντέρμπι που έχουμε εντελώς διαφορετική εικόνα. Σε έχω πει ότι τώρα έλλειψη. Δεν μπορούμε να πούμε την έλλειψη, έχουμε αυτή την έλλειψη, ξέρω εγώ. Είναι όλα από το λίγο. Είναι κάτι που πρέπει είναι σίγουρα να συζητήσουμε, να κάτσουμε. Εγώ σαν προπονητής δεν έχω κάνει άλλο να πιστεύω και πιστεύω σε αυτά τα παιδιά. Απλά είναι σίγουρα ότι δεν φεύγω από την ευθύνη να είναι δική μου. Εγώ είμαι καπετάνιος του καραβιού, πάντα τα είμαι και τα είμαι. Αυτά που βλέπω είναι πολλά πράγματα, είναι, σίγουρα είναι συζήτηση που θα συζητήσω με τους παίκτες μου μέσα στα ποδητήρια. Αλλά αυτά που με προβληματίζει πάρα πολύ, σας λέω ειλικρινά μέσα ότι μία εικόνα είναι μέσα στην προπόνηση, μία είναι, σας δίνει μία αξιοδοξία, έρχεται το παιχνίδι, τι είναι. Είναι βάρος της φανέλας, της ομάδας. Πάλι δεν είναι άλλο, δεν ξεφύγουμε. Εμείς είμαστε εντελώς διαφορετικοί και νέα ομάδα. Δηλαδή, η ομάδα που έχει αλλάξει κάποια πράγματα πρέπει να δέσουμε. Δεν έχουμε δέσει ακόμη. Για ποιο λόγο δεν έχουμε δέσει. Πόσο μπορεί να γίνει και ερώτηση, πόσο χρόνο θέλει να αυτή η ομάδα να δέσει. Πού τα πάει όλες αυτές οι ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση να σας πω. Μακάρι να τα είχα, αν είχα, θα έλυσα το πρόβλημα. Απλά είναι ένα-ένα, πρέπει να βάλουμε προτεραιότητα. Απλά νομίζω ότι ξεκάθαρα τώρα αξιολόγηση έχουμε καταράδει αυτά τα 4 τελευταία παιχνίδια και νομίζω ότι δεν είναι κάτι που εντελώς είναι κάτι που θα μας περιμένει. Είναι σίγουρα έρχεται και Ιανουάριος, μεταγραφές, όλα αυτά τα είναι κάτι πράγματα που έρχεται μπροστά μας. Coach, επειδή εσείς είστε ο καπετάνιος, όπως σωστά είπατε, πιστεύετε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει ίσως περισσότερες ευκαιρίες από κάποιους άλλους, τους οποίους δεν έχουμε καν δει από την ημέρα που έχετε έρθει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Και εγώ θα πω μια περίπτωση, και ας μην παρεξηγηθώ, γιατί εσείς είστε ο άνθρωπος που βλέπετε τη δουλειά καθημερινά και όχι εμείς. Γιώργος Ποντικός, πιστεύετε σε αυτόν τον νεαρό ποδοσφαιριστή δικαιούται να πάρει κάποια ευκαιρία, γιατί είναι και ερώτημα πολλών φίλων του Απόλλωνα και σας το μεταφέρω. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ξέρεις τι είναι, από τη θέση που εγώ το θεωρώ ότι και ο Ποντικός έχει μέλλον, πάρα πολύ το μέλλον, αλλά τώρα σε αυτή τη στιγμή ότι, ξέρεις τι είναι, ερώτηση, αν έπαιξε Ποντικός και θα λέτε ότι κάποιος άλλος δεν τα έπαιρνε τις συμμετοχές. Κακά τα ψέματα, αυτοί οι παίκτες που έχουν έρθει φέτος, που έχει φτιάξει την ομάδα, είναι παίκτες που πρέπει να έχουν φορτίο σε αυτό το καράβι και να δείξουν ότι μπορούν να το φέρουν εκεί που όλοι οι Απολλωνίστες το θέλουν. Αλίμονο είναι αν το ρίξουμε. Δηλαδή εγώ θέλω να πω πολύ ειλικρινά
σε ένα ντέρμπι όπως είναι σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση όπως ήμασταν, με από αυτά τα αποτελέσματα, να αρχίζω και να βάλω 4 πιτσιρικάδες να παίζουν μέσα. Νομίζω είναι άδικο για αυτά τα παιδιά, όχι για μένα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το βάλω. Αλλά εγώ δεν θέλω αύριο μετάβριο να χατούν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, μόνο και μόνο είναι, δεν είναι. Τώρα αυτοί πρέπει να φάρουν, να δούμε αν μπορούν να είναι, να φοράνε αυτή τη φανέλα. Εγώ σας έχω πει πρώτη φορά, τώρα έχω πει μέσα στα ποδητήρια. Εγώ ήθελα να έρθω με άλλη φανέλα στη συνέντευξη τύπου. Πραγματικά δεν ήθελα να φορέσω αυτή τη φανέλα με αυτό το σήμα. Γιατί εγώ νιώθω έτσι, κοιτάξτε, γιατί νιώθω έτσι. Εγώ είμαι αυτός που ποτέ δεν τα ακούτε από εμένα ότι θα πω κάτι για τους παίκτες. Για μένα είναι πολύ εύκολο να τα αρχίζω και να κάνω ευθύνη εδώ. Από τη στιγμή που έχω έρθει εδώ, τα κάνω τα πάντα όσο μπορέσω. Εδώ υπάρχει. Υπάρχει χειραρχία, μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε. Εγώ είμαι εδώ, να δούμε τώρα. Να μιλήσω και με το staff το δικό μου, να δούμε τι είναι αιτίες, να δούμε τι θα είναι. Τώρα είναι όλες, σας έχω πει, είναι πολλές ερωτήσεις που μπορούμε να πάμε μέχρι το πρωί, έτσι είναι αυτά. Εγώ θέλω να μόνο μέσα από την καρδιά, ακόμα μια φορά, ότι σίγουρα δεν είναι η κατάσταση, είναι καλή, λόγω αποτελεσμάτων, το ξέρουν την όλοι. Μπράβο για τους φιλάτους, γιατί νιώθω πάρα πολύ, πώς να σου πω, είναι για μένα είναι πρωτοφανώς να είναι μετά 4 ήττες στα ντέρμπι, που είναι τέτοια περηφάνεια ανθρώπων οπαδών, να έτσι να φωνάζουν μέχρι το τελευταίο και να στηρίζουν ομάδα. Θέλω να σου πω από εμένα προσωπικά, σαν Βλάδο Μιλόγιτς, μπράβο τους και σας έχω πει ότι αυτό μόνο έχω δει από τους φιλάτους της Ερυθρός Αστέρας. Συγγνώμη κύριε Μιλόγιτς, είπατε για τον κόσμο γενικά όμως. Κάποιοι οπαδοί του Απόλλωνα σε κάποια στιγμή, κάποιος ήρθε και πολύ κοντά σας και κάποιοι άλλοι σας έκαναν συνεχώς, κάντε αλλαγή. Αυτό το είδαμε για πρώτη φορά φυσικά εσείς για 3 μάτς. Το ότι έρχεται, ότι νιώθει ένας οπαδός να λέει στον προπονητή κάμε αλλαγή γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όταν το καταλάβατε αυτό πώς νιώσατε. Είστε πολύ πυρο στα γήπεδα, αλλά δεν είναι το καλύτερο πράγμα για έναν προπονητή ο παδότα του φωνάζει κάμε αλλαγή. Βασικά σας έλεγα να βάλετε Βαλμπουενά και κάποιους άλλους παίχτες. Απίσης είναι αυτοί οι άλλοι παίχτες είναι. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν είναι εδώ. Να σας πω κάτι τώρα. Εγώ είμαι υπεύθυνος σε αυτό. Δηλαδή άλλο είναι όταν έρχεσαι και βλέπεις το παιχνίδι, έχεις συναισθήματα και το εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Δηλαδή αυτοί ζουν το παιχνίδι όπως ζούμε και εμείς. Αλλά εγώ δεν πρέπει να χάσω. Έχουμε ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο τελικά, όταν θα τελειώσει το παιχνίδι, να δούμε αν είναι καλό ή όχι. Όταν κάνεις κάποιες αλλαγές και σου βγαίνει αποτέλεσμα, είσαι μάγκας, έχεις κάνει καλές αλλαγές. Στην άλλη δεν έχεις κάνει. Δεν έχεις ή δεν ξέρω, δεν χρησιμοποιείς τέλος πάντων. Αλλά μέσα στο παιχνίδι πολλοί δεν ξέρουν την πραγματικότητα, τι γίνεται μέσα και για ποιο το λόγο γίνονται αυτές τις αλλαγές. Αλλά τέλος πάντων είναι μια συζήτηση. Πάντα ο φίλαθλος, ο κόσμος πάντα έχει δίκιο. Εγώ δεν έχω κάτι που τσαντίζομαι ούτε με όλο το σεβασμό προς τους προσωπικούς τους. Σίγουρα είναι, ζουν έντονο, θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα και σας λέω ότι από εμένα ένα μεγάλο μπράβο. Coach, όπως έχετε πει και εσείς, αυτό είναι το χειρότερο σερί στην καριέρα σας. Συγγνώμη. Είναι το χειρότερο αρνητικό σερί στην καριέρα σας. Όμως έχετε πει ότι παρόλο που στην προπόνηση κάποιοι υπερουσφαιριστές δείχνουν διάθεση, μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν. Κακά τα ψέματα. Σίγουρα το να λες πράγματα ως καπετάνιος για τους ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι και αρνητικό. Όμως κακά τα ψέματα. Για να αλλάξει η εικόνα θα πρέπει επιγόντως, προσωπική μου άποψη, το Γενάρη, να γίνουν ποιοτικές και ουσιώδεις μεταγραφές. Πιστεύετε ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να μην κινδυνεύσει για πρώτη φορά στην ιστορία του να πέσει στο δεύτερο γκρουπ, που είναι η μοναδική ομάδα που από καταβολής play-off που δεν έχει πέσει ποτέ. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει και γιατί όχι να μην γίνουν και αλλαγές ποδοσφαιριστό. Ευχαριστώ. Πάνω νομίζω ότι, κοιτάξτε, ότι και στην ερώτηση τη δική σας και στην στο περισσότερο έχετε δώσει και απάντηση. Δηλαδή είναι σίγουρα ότι είναι
Μα ότι είναι κάποια πράγματα, ομάδα πρέπει να δυναμώσει, αυτό είναι γεγονός. Τώρα σε ποιο μέγεθος όλα αυτά, είναι σίγουρα δεν έχουμε μιλήσει για όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρη εικόνα μετά από τέσσερα αυτά τα παιχνίδια μπορώ εγώ σαν προπονητής, σας έχω πει ότι σε κάθαρα μπορούμε να αξιολογήσουμε κάθε έναν παίχτη ξεχωριστά, να δούμε τι είναι και είναι σίγουρα ότι η ομάδα θα κάνει τα πάντα να δυναμώσει την ομάδα. Ευχαριστώ.